Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κοζάνης και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης συζητήθηκαν και οι δύο προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η πρώτη αφορά τη μελέτη καταγραφής αρχαιοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνηση σεναρίων αξιοποίησης των ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 140.000 ευρώ και η δεύτερη το τοπικό ενεργειακό σχέδιο δράσης προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοζάνης είχαμε την ευκαιρία από αφορμή του κτηματολογίου που έγινε πριν από 2-3 χρόνια να κάνουμε μια αναλυτική δουλειά σε ό,τι αφορά τη δημοτική περιουσία. Τώρα στον καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης προωθούμε αυτή μια προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία υπεύθυνος θα είναι ο καθηγητής Πέτρος Πατιάς, καθηγητής στους αγρονόμους και τοπογράφους μηχανικούς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσα από την οποία θα επιχειρήσουμε και θα ολοκληρώσουμε την καταγραφή όλων των δημοτικών ακινήτων σε κάθε πλάτος και μήκος του Δήμου και θα εκπονήσουμε και κάποια σενάρια για την αξιοποίησή τους. Είναι μια δουλειά ιδιαίτερα συστηματική, η οποία θα μας εφοδιάσει με την ολοκλήρωσή της με ένα πλήρες ηλεκτρονικό και εξαρτημένο αρχείο όλων των ακινήτων του Δήμου και βέβαια αξιολογημένο σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που προσφέρονται για αξιοποίηση και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι την περίοδο που περνάμε η ακίνητη περιουσία της αυτοδιοίκησης είναι ένα από τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν διαφορά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προσόδους που μπορεί να έχει η αυτοδιοίκηση από αυτόν τον πόρο. Ναι, αυτό είναι κάτι που έπρεπε να γίνει χθες. Υπάρχουν πολλά δημοτικά ακίνητα πλέον, τα οποία παραμένουν και φθήρονται στον χρόνο, ενώ ο Δήμος συνεχίζει να καταβάλει αδικαιολογήτως τελείως ενίκαια. Το ζήτημα εκεί, την περιουσία και αξιοποίηση στους καιρούς μας, δεν είναι απλά ζητούμενο ή υποχρέωση του Δήμου, είναι επιτακτική ανάγκη, διότι από την άλλη βλέπετε τι πληρώνουμε σε τοκοχρεωλήσια για δάνεια, γιατί δανειζόμαστε για να πληρώνουμε υποχρεώσεις. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Πριν από 4 περίπου μήνες, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης ψήφισε την είσοδό του στο Σύμφωνο Δημάρχων. Το Σύμφωνο Δημάρχων είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία δημάρχων, οι οποίοι μέσα από δράσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση της ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τις καινοτόμες δράσεις σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσπαθούν και αυτοί να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 2020 για το 2020 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τότε και τώρα ερχόμαστε με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να κάνουμε ένα πρόγραμμα δράσης όπου θα έχουμε αναλυτική καταγραφή των εκπομπών, των ρήπων, των καταναλώσεων, των ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου και να βάλουμε τους στόχους και τα βήματα που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε και ο Δήμος Κοζάνης να συμβάλλει και αυτός με επιλογές και δράσεις στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των ενεργειακών στόχων του 2020.